χάρη των γερδών των λίγων θυσιάζει τον αγρότη και τον εργάτη, γιατί θέλουν να παίρνουν πάνθυνη την πρώτη ύλη, γιατί θέλουν να κερδοσκοπούν από την απελευθέρωση της αγοράς για τα γεωργικά εφόδια και για το καύσιμο, που θέλουν ταυτόχρονα πάνθυνο εργατικό δυναμικό με άθλιους μισθούς και μεροκάματα, που θέλουν ανατροπές ριζικές εργασιακές σχέσεις για να μετατρέψουν την εργατιά σε σύγχρονους δούλους. Αυτό το σύστημα που παράγει ανεργία, εξαθλίωση, πρέπει να καταδικαστεί, γιατί το εμπόδιο για την ικανοποίηση των αιτημάτων των δίκαιων της αγροτιάς είναι ακριβώς αυτές οι βάρβαρες πολιτικές που υπηρετούν τα συμφέροντα της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των λίγων. Δεν μπορεί κατά τη γνώμη μας κανείς να πατάει και στις δυο βάρκες. Να είναι και με τους αγρότες, αλλά να στηρίζει και να εφαρμόζει διαχρονικά αυτές τις βάρβαρες πολιτικές. Μιλώ και για τις κυβερνήσεις και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί είναι που ερημώνουν και τις πόλεις, αυτοί είναι που ερημώνουν και την ύπαιθρό μας. Η παραγωγή θα συνεχίσει να υπάρχει, αλλά θα είναι στα χέρια των λίγων, των μεγάλων εταιριών. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται σαφής καταδίκη. Εμείς δεν εκφράζουμε απλά την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή μας. Διαχρονικά, από το 1995, από τις μεγάλες κινητοποίησεις και δότε, ήμασταν μαζί. Απέναντι σε αυτές τις βάρβαρες πολιτικές που σε εμάς δημιουργούν προβλήματα με την ανεργία, τη φτώχεια και την εκμετάλλευση, το ίδιο και στην αγροτιά. Ήμασταν μαζί, όχι απλά με ανακοινώσεις στην καταδίκη του κυβερνητικού αυταρχισμού και της καταστολής με τα δικαστήρια, τα αγροτοδικεία, τις δίκες και τις καταδίκες. Ανάμεσα σε αυτούς, με τους συναδέλφους Μαρούδα, Μπούτα και Τζέλα, είμαι και εγώ υπόδικος για τις κινητοποίησεις του 17, γιατί από κοινού είχαμε παρατάξει τους γεωργικούς ελκυστήρες. Αλλά να θυμίσω ότι η κοινή δράση των εργατών και των αγροτών και απέναντι στο αντιασφαλιστικό έκτρωμα Κατρούγκαλου για την ανεργία αλλά και στις αγροτικές κινητοποίησεις, η μεγάλη και μαχητική παρουσία των ταξικών συνδικάτων πριν 4 χρόνια έσπασε εδώ τον μπλόκο της αστυνομίας και βγήκαν οι αγρότες με τα τρακτέρ πάνω στο δόστρωμα της ΠΑΘΕ. Αυτή είναι η δύναμη που περικλείει η κοινή εργατική και αγροτική πάλι. Μπορεί να κάνει μπαράλια όλες αυτές τις πολιτικές που κάνουν τη ζωή μας κόλαση για αυτούς μαζί που τις εφαρμόζουν. Εργατιά, αγροτιά, μια φωνή και μια γροτιά μπορούμε να νικήσουμε, να ανατρέψουμε τις βάρβαρες πολιτικές και να φτιάξουμε μια κοινωνία όπου δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση. Ο αγρότης και εργάτης θα καρφώνεται τον πλούτο και τον ιδρώτα και τον μόχθο του χωρίς να το κλέβουν. Μια χούστα βιομηχανή, έμποροι μεγάλοι, αντίστοιχα οι εξαγωγείς και οι μεσάζοντες. Μόνο τότε θα μπορεί να αναπτυχθεί πλέργεια η οικονομία και της περιοχής μας με έκρηξη της παραγωγής της αγροτικής γης και πραγματικά να καλύπτονται όλες οι διατροφικές ανάγκες του πληθυσμού με φτηνά προϊόντα που σήμερα τα ακριβοπληρώνουμε. Αλλά αυτό προϋποθέτει να κάνουμε στην πάντα μεσάζοντες εμπόρους και βιομήχανους που ληστεύουν τον ιδρώτα εκατομμυρίων ανθρώπων. Μόνο τότε πραγματικά θα μπορούμε να κάνουμε και εξαγωγές και να μην δαπανάει η χώρα μας περισσότερο συνάλλαγμα από ό,τι για να φέρει πετρέλαιο και άλλες ενεργειακούς φόρους. Αυτόν τον δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε. Στηρίζουμε απόλυτα τα δίκαια αιτήματα εδώ του Μπλόκου της Νίκαιας και της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων σε όλη τη χώρα. Πιστεύουμε ότι ο αγώνας χρειάζεται μαζικοποίηση, χρειάζεται οργάνωση, ακόμα περισσότερα τρακτέρ και μαζί με την εργατιά που ανασυγκροτεί και ανασυντάσσει τις δυνάμεις, τους χώρους δουλειάς και στα σωματεία μπορούμε να νικήσουμε.